Θα παραμείνουμε στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς ήδη μετράμε αντίστροφα για το πρώτο σχολικό κουδούνι. Και τα προβλήματα φαίνεται ότι είναι αρκετά. Από τη μια το θέμα που έχει προκύψει με τις καθαρίστριες, αλλά και ένα θέμα που φαίνεται να προκύπτει με την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος του Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Μακράκης, είναι μαζί μας. Κύριε Μακράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αρχικά με το θέμα που έχει προκύψει με τις καθαρίστριες. Είδαμε αναλυτικό ρεπορτάζ νωρίτερα από τη Ράνια Μωραΐτη. Και βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό σε μια περίοδο που η καθαριότητα αποτελεί και ένα από τα βασικά όπλα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. Ακριβώς. Είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να υποδεχτούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, τη Δευτέρα που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Και μία από αυτές τις βασικές προϋποθέσεις, δυστυχώς, και το κεντρικό κράτος, η πολιτεία, το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και οι Δήμοι, και εδώ σε τοπικό επίπεδο έντονο το πρόβλημα στο Δήμο Ηρακλείου, δεν έχουν τοποθετηθεί οι καθαρίστριες, το προσωπικό της καθαριότητας στα σχολεία. Δεν ήταν, λέει, εφικτό με βάση την τελευταία κύκλο από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου να έχουν τοποθετηθεί μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη. Και δυστυχώς καλούνται οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία να διεκπαιρεώσουν τέτοιου είδους ζητήματα, διότι οι περισσότερες σχολικές μονάδες δεν έχουν μόνιμο προσωπικό καθαριότητα, στηρίζονται στις συμβάσεις έργου. Και πραγματικά είναι αδιανόητο 2-3 μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, καθώς μεσολαβεί και το Σαββατοκύριακο, να μην έχει τοποθετηθεί το προσωπικό της καθαριότητας στα σχολεία. Αυτό οφείλεται σε κακό χειρισμό της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου, γιατί γνωρίζω ότι έχει ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς να ακολουθήσουν και χρέη καθαριστριών εφόσον χρειαστεί, ή από καθαρίστριες που δεν έχουν λάβει την υπογεγραμμένη σύμβαση να πάνε στις θέσεις τους. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Το πρόβλημα ξεκινάει πάντα βέβαια με την καθυστέρηση στη διαδικασία της προκήρυξης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, με έκπληξη είδαμε εγκύκλιο χθεσινή από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου, κατά την οποία καλεί διευθυντές και διευθύντριες των σχολικών μονάδων να έρθουν σε επικοινωνία προφορική με το προσωπικό τους καθαριότητας που είχαν πέρυσι, και αν, λέει, τον δουν στον πίνακα κατάταξης, αν έχει οι συγκεκριμένοι καθαρίστριες έχουν προσληφθεί, να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του προκειμένου να έρθουν στο σχολείο και να το καθαρίσουν. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα, δεν μπορούν να γίνουν. Δεν έχουμε επίσημη σύμβαση εργασίας από την πλευρά των εργαζομένων, δεν έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα σχολεία και κατά συνέπεια είναι πολύ λογικό οι διευθυντές να αρνούνται να προχωρήσουν αυτή τη διαδικασία, καθώς αν συμβεί ένα εργατικό ατύχημα είναι εκτεθειμένοι προφανώς σε αυτό το ζήτημα, καθώς δεν έχουν καν υπογράψει συμβάσεις εργασίας. Υπάρχει περίπτωση αυτές οι συμβάσεις εργασίας να καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο να υπογραφούν, κύριε Μακράκη? Δηλαδή να μην είναι στις 11 του Σεπτέμβρη τουλάχιστον οι καθαρίστριες στις θέσεις τους? Μπορεί και να συμβεί αυτό. Από τη στιγμή που έχει καθυστερήσει τόσο πολύ, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να μην έχουμε και νέα καθυστέρηση. Ωστόσο, πέρα από το και 11 του Σεπτέμβρη, είναι πάρα πολύ αργά. Τα σχολεία ανοίγουν 1η του Σεπτέμβρη. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στα σχολεία από 1η του Σεπτεμβρίου. Σε πάρα πολλά σχολεία είχαν γίνει έργα συντήρησης. Σε πάρα πολλά σχολεία το καλοκαίρι που μπαίνουν τα παιδιά και παίζουν, υπάρχουν πάρα πολλές ακαθαρσίες. Πρέπει να καθαριστούν οι αίθουσες και ο περιβάλλοντας χώρος του σχολείου, καθώς είμαστε και σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης. Και δυστυχώς ένα από τους βασικούς πυλώνες κατά την οποία θα πρέπει να στηριχθεί το δημόσιο σχολείο σε συνθήκες κορονοϊού είναι η καθαριότητα. Και δυστυχώς δεν έχει φτάσει το προσωπικό της καθαριότητας μέχρι και σήμερα στα σχολεία. Τώρα, τι έχει προκύψει με την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή? Γιατί η αλήθεια είναι ότι το παρακολουθούσαμε στενά ρεπορταζιακά το θέμα και μέσα από την Crete TV. Υπήρχαν διαβεβαιώσεις από τη Δημοτική Αρχή ότι όλα θα είναι έτοιμα. Και γνωρίζουμε ότι ήδη η Δημοτική Αρχή ζητάει μικρή παράταση στην ισχύ της δίχρονης προσχολικής αγωγής, γιατί δεν είναι έτοιμη, δεν υπάρχουν αίθουσες. Επιβεβαιωνόμαστε σε αυτό το γεγονός, διότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες σε συναντήσεις με τη Δημοτική Αρχή, σε συναντήσεις με την Περιφερειακή Διεύθυνση, σε ανακοινώσεις και επιστολές προς το Υπουργείο Παιδείας, τονίζαμε ότι και αφενός από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας δεν έχουν γίνει κατάλληλες ενέργειες σε ό,τι αφορά τις αίθουσες που έχει αναλάβει η ΚΤΥΠ, αλλά και τις αίθουσες που έχει αναλάβει ο Δήμος Ηρακλείου,
και από τις δύο πλευρές υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και δυστυχώς αυτό που τονίζαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι αν δεν γίνουν άμεσα συγκεκριμένες ενέργειες θα φτάσουμε στο παραπέντε, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε γονείς δεν γνωρίζουν τη Δευτέρα σε ποιον υπηαγωγείο, σε ποιο χώρο θα στείλουν το παιδί τους. Και 2-3 μέρες πριν, ενώ λέγαμε το προηγούμενο διάστημα και στη Δημοτική Αρχή και στο Υπουργείο Παιδείας ότι θα πρέπει να αναλυθεί η πολιτική ευθύνη, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να αποσυμφωνήσουμε στην τοπική κοινωνία και στους γονείς, αν και εφόσον εφαρμοστεί η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, για να γνωρίζουν τα παιδιά οι γονείς και να έχουν κάνει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Δυστυχώς φτάσαμε σήμερα, 3 μέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων, και ζητάει ο Δήμος Ηρακλείου παράταση για την εφαρμογή της δίχρονης. Οι γονείς, κύριε Μακράκη, έχουν ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη? Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι περιμένουν το πρώτο κουδούνι της Δευτέρας και βεβαίως να πάνε τα παιδιά τους στα σχολεία. Αυτό έχει προκύψει δημοσιογραφικά ως είδηση. Ακριβώς. Υπάρχει ενημέρωση σε αυτούς που θα πληγούν κυρίως από αυτή την εξέλιξη? Και πόσο καιρό θα πάρει να αποκατασταθεί το πρόβλημα? Οι γονείς δεν έχουν ενημερωθεί, καθώς διότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου το αίτημα κοινοποιήθηκε το μεσημέρι στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Οι γονείς μέχρι και το πρωί παίρνουν τηλέφωνα στα νηπιαγωγεία και ρωτούν αν και σε ποιον νηπιαγωγείο θα στείλουν τα παιδιά τους. Δεν μπορούν να πάρουν απάντηση δυστυχώς από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Και το αίτημα αυτό αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντηθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτή τη στιγμή το αίτημα το έχει στείλει ο Δήμος Ηρακλείου. Ωστόσο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει πολιτική απόφαση για το τελικά αν καθυστερήσει, αν ανασταλεί ή οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν γνωρίζουμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Δηλαδή, μπορεί να περάσουν και αρκετές ημέρες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς για να βρεθεί λύση σε αυτό το ζήτημα, κύριε Μακράκη. Σίγουρα μεγάλο χρονικό διάστημα. Να πω ότι η σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος με τον εργολάβο για τις 10 αίθουσες που έχει αναλάβει ο Δήμος την υπεγράφει στις 2 Σεπτεμβρίου. Και ο εργολάβος είναι καλυμμένος για 45 ημέρες να τοποθετήσει και να ολοκληρώσει το έργο. Καταλαβαίνετε ότι μέσα Οκτώβρη θα έχουμε αυτές τις 10 αίθουσες. Ναι, αλλά εδώ δημιουργείται και ένα εύλογο ερώτημα. Έπρεπε να φτάσουμε εδώ για να εντοπίσει ο Δήμος Ηρακλείου το συγκεκριμένο πρόβλημα? Υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όλες τις προηγούμενες ημέρες, μήνες για να μην πω. Και αυτή τη στιγμή φτάνουμε μία ανάσα πριν τη σχολική χρονιά και ξαφνικά μας λέει ο Δήμος ότι υπάρχει πρόβλημα. Από το 2017, με τον νόμο που ψηφίστηκε, προβλεπόταν η σταδιακή τριετής εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Όλοι γνωρίζαμε λόγω το πρόβλημα της σχολικής στέγης, το οποίο είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα στην πόλη μας, θα προβλεπόταν για την τρίτη χρονιά. Η τρίτη χρονιά έφτασε, άρα υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορούσαν να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις και ενέργειες και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά της πολιτείας. Ωστόσο, δυστυχώς φτάσαμε στο παραπέντε και δεν έγινε καμία απολύτως ενέργεια. Μάλιστα. Στο να 14 του Σεπτέμβρη, με βάση τη σημερινή συγκυρία, στο άνοιγμα των σχολείων να είναι έτοιμες οι αίθουσες, έτοιμη η υλικοτεχνική υποδομή για να υποδεχτεί τα προνήπια και τα νήπια της πόλης. Το σίγουρο είναι ότι στον αέρα η σχολική χρονιά για αυτή την κατηγορία των μαθητών. Κύριε Μακράκη, μακάρι να βρεθεί λύση. Σας ευχαριστώ πολύ.